Η φιλοσοφία του στη μαγειρική είναι πως δεν υπάρχει συνταγή. Σκοπός του Βασίλη είναι να αποτελέσει έμπνευση στον καθένα, ώστε να πειραματιστεί στην κουζίνα και να δημιουργήσει τους δικούς του γευστικούς συνδυασμούς. Αυτή που θα σας ετοιμάσουμε σήμερα είναι μοσχαρίσια ταλιάτα με ρόγι και παρμεζάνο. Όλες του οι παιδικές αναμνήσεις είναι μέσα στην κουζίνα. Οι εικόνες του πατέρα του να μαγειρεύει δεν του άφησαν και μεγάλα περιθώρια να μείνει μακριά από τη μαγειρική και στη συνέχεια, στα σχολικά του χρόνια, έκανε τα πρώτα του βήματα σε αυτήν, λόγω του φόρτου εργασίας των γονιών του. Έτσι, η υπόθεση να μαγειρεύει μπήκε καλά στη ζωή του. Τελείωσε τη σχολή μαγειρικής Chef Dover το 1999 και από το δεύτερο κιόλας έτος σπουδών ξεκίνησε να εργάζεται ως αρχιμάγειρας στο Ερικό, πολύ σύγχνωστο εστιατόριο στο Ψηρή. Η συνταγή σήμερα είναι γαλλικές κοκτέιλ με λίγο διαφορετικό τρόπο και ξεκινάμε τη συνταγή. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με τους καλύτερους σεφ. Ένας από αυτούς ο Έκτορας Μποτρίνη, με τον οποίο και συνεργάστηκε στο Le Grand Balcon Restaurant, το οποίο και βραβεύτηκε με χρυσό σκούφο το 2007 και 2008. Στη συνέχεια, ο Έκτορας Μποτρίνη τον πρότεινε στο περιοδικό Food Service σαν προτινόμενο σεφ για δημοσίευση της δουλειάς του, ενώ το 2009 συμμετείχε σε επεισόδια της εκπομπής Μυστικό Αρκούδι στην ΕΤ. Αλλά έχει ακόμη πολύ μεγάλη πορεία. Τι κάνεις? Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εδώ μαζί μας ο Βασίλης Τζίμας, αυτός ο άνθρωπος που είδατε πολύ λίγα πράγματα μέσα σε αυτό το βίντεο που ήδη παρακολουθήσατε, γιατί έχουν ακολουθήσει πολλά περισσότερα στη συνέχεια αυτών που ήδη ακούσατε. Και άλλα εστιατόρια, πάρα πολύ καλά, αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες. Ναι, είχα την τύχη να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, δηλαδή καλούς επαγγελματίες πάνω στη δουλειά. Με τον Έκτορα Μποτρίνη, με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου, με τον κύριο Δρίσκο για ένα χρονικό διάστημα. Γενικότερα με όλη την αφρόγραμμα της γαστρονομίας έχω συνεργαστεί. Είχα αυτή την τύχη. Και όλοι αυτοί βέβαια σε βοήθησαν να αναπτύξεις ακόμα περισσότερο το ταλέντο σου. Πήρα τα θετικά στοιχεία από τον καθένα και έφτιαξα το δικό μου στυλ πάνω στη μαγειρική. Το οποίο είναι? Μοντέρνα μεσογειακή. Είναι κυρίως μοντέρνα μεσογειακή η μαγειρική. Έχει κρατήσει λοιπόν στοιχεία από την παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα, έχει βάλει κάποια. Ναι, βάζω κάποιες επιρροές. Γενικότερα δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες στη μαγειρική, αλλά θέλω να βάζω περισσότερα πράγματα όπου βρίσκω τα καλύτερα από ό,τι βρίσκω γύρω μου. Ναι. Δηλαδή, βάζουμε λίγο ασιατική κουζίνα, λίγο ινδική και προσπαθώ να βρούμε κάτι, ένα τέλειο σύνολο. Μάλιστα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει συνταγή? Δεν υπάρχει για μένα συνταγή. Δεν υπάρχει, γιατί η μαγειρική είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Όποιος σε κάποιον του αρέσει, κάποιον δεν του αρέσει. Ας πούμε, εμένα κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, ας πούμε, το ψάρι. Δεν το πολύ λατρεύω το ψάρι. Ούτε εγώ. Πολύ χαίρομαι. Εγώ το πάλι το λατρεύω. Είναι στον άνθρωπο. Δεν πειράζει, είναι στον άνθρωπο. Δεν οπότε δεν μπορεί. Δηλαδή, εμένα προσπαθείς να βάλεις κάτι δικό σου, κάτι. Δεν πρέπει να υπάρχει συνταγή για μένα. Αυτό. Άρα λειτουργεί αυθορμήτως περισσότερο στην κουζίνα. Η μαγειρική συνήθως έτσι είναι. Αυτοσχεδιάζει, δηλαδή εμπνέεσαι και. Παίρνει μια βάση και από εκεί πάνω δουλεύει πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσπαθεί να αναπτύξει μια συγκεκριμένη συνταγή με τα δικά σου γούστα. Αυτό πιστεύω. Πάμε λίγο στο site σου, το οποίο έτσι και μπει κανείς μέσα. Βασικά όποτε μπαίνει θα πεινάει. Είναι το όνομα. Είναι το λογοπαίγνιο. Ναι, είναι το αρχικό. Παιδί μου φωνάζανε G τα παιδιά από το επίθετο Τζίμα. Ναι. Και θέλαμε και το σημείο το Τζίμα και το κάναμε G-Spot και βγήκε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνεις στο site, αλλά και εσύ γενικά κάνεις συνταγές πάρα πολύ ωραίες, αλλά παράλληλα εύκολες. Αυτό είναι το concept. Mm-hmm. Θέλουμε όσοι μαγειρεύουν να μην χάνουν πάρα πολύ χρόνο στην κουζίνα. Να είναι γρήγορη, γιατί έτσι κι αλλιώς όπως είναι η ζωή μας αυτές τις μέρες, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Οπότε πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κουζίνα, εύκολες, γρήγορες και πρωτότυπες συνταγές. Mm-hmm. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν, τι σ' αρέσει να χρησιμοποιείς πιο συχνά? Κρέας, φανατικά, πάρα πολύ. Αυτό το κακό, δηλαδή. Ναι. Γιατί το λες κακό? Εντάξει, όσο να είναι, δεν είναι και το πιο υγιεινό πράγμα. Τι πειράζει, ναι, κάποια στιγμή θα πειράξει, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι θα πειράξει κάποια στιγμή, αλλά. Εντάξει, νομίζω όμως ότι αν συνδυάζεις καλά το κρέας με τα κατάλληλα συνοδευτικά, μπορείς πάντα να έχεις. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε ότι άμα καταναλώνεις κρέας
μαζί με κάποια ποσότητα λαχανικών, δεν κάνει τόσο κακό. Ναι. Οπότε, εντάξει, κάπως δηλαδή, με τα λαχανικά μπορεί να το διορθώσει. Γιατί θες να μου δημιουργήσεις τύψεις? Όχι, εντάξει, δεν νομίζει να έχεις και πρόβλημα. Δεν έχεις και πρόβλημα, εντάξει. Άμα μου λες ότι μετά, αργότερα, μπορεί να κάνει κακό... Οι γιατροί τα λένε αυτά τώρα. Εντάξει, αυτά δεν τα λέω εγώ. Οι γιατροί τώρα, εγώ δεν είμαι και επιστήμονας τώρα για να ξέρω τι λένε, αλλά κατά βάση αυτό. Τώρα που βρίσκεσαι, Τώρα είμαι στην πολιτεία, στο Mandarin. Είναι ένας, είναι καφέ, μπαρ, ρέστοραν, πολυχώρος είναι. Κάνουμε διάφορα event. Έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό το Ναι, τώρα αύριο, αύριο το Σάββατο, έχουμε το Ντόνι Σφίνο. Ναι. Και έχει προηγούμενο να γίνει χαμός, ναι. Ήδη κρατήσει είναι πάρα πολλές και κάνουμε και δεξιώσεις, κάνουμε βαφτίσια γάμους. Γενικότερα είναι πολύ χώρος, είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος εκεί πέρα, στην πολιτεία. Να μας επισκεφτείτε κάποια φορά να βρείτε χρόνο, να έχετε δοκιμάσει. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπουμε την εκδήλωση. Και αύριο θα θέλουμε να έρθουμε, αλλά βλέπουμε ότι. Αύριο όμως θα είναι. Δεν νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να χωρέσουμε κάπου κι εμείς. Θα είναι πολύ δύσκολο. Καλή επιτυχία, και ήδη είναι πυροδιά γεγραμμένη από ό,τι μας λες. Ναι, έχει κρατήσει από την Τρίτη. Άρχισε και γεμίζαμε. Κάνει πολύ καλό ο Φίνο. Είναι πολύ συντροφιστή. Πολύ καλό και εσύ. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κι εμείς μια μέρα. Του κάνουμε μια συνέντευξη. Παρακαλώ. Πόσο, πότε. Εντάξει, τσικάκι. Ναι, για πάμε. Πότε κατάλαβες ότι θέλεις να γίνεις σεφ? Ότι η μαγειρική σου αρέσει περισσότερο από... Καταρχήν να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όλοι είμαστε μάγειρες. Δεν είμαστε σεφ. Σεφ είναι ένας τίτλος που παίρνεται στη διαδικασία. Ωραία, μάγειρες λοιπόν, ναι. Με συγχωρείς. Ναι, γιατί νομίζουν όλοι ότι είναι σεφ. Δηλαδή τελειώνει μια σχολή μαγειρικής και είναι σεφ. Ωραία. Σεφ είναι ο τίτλος. Γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ωραία. Γιατί, τι σπουδάζεις σεφ? Δεν είναι για να σπουδάζεις σεφ. Μάγειρος σπουδάζεις και μετά με τα χρόνια παίρνεις και τον τίτλο. Σε ευχαριστώ που το επισήμανες, ναι, γιατί και εγώ έχω πέσει σε αυτήν την παγίδα και νομίζω ότι το σεφ είναι. Ναι, σεφ είναι τίτλος. Είναι τίτλος. Πότε λοιπόν κατάλαβες ότι σου αρέσει μαγειρική περισσότερο από το προβλεπόμενο? Από πολύ μικρός. Από το σύνηθες. Νομίζω σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εγώ μαγείρευα δηλαδή από Τετάρτη Δημοτικού, νομίζω. Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Πήγαινα και έπαιρνα με το μαχαίρι, καθάριζα, βοήθεια από τον πατέρα μου. Μαγείρευα ο πατέρα μου. Μαγείρευα ο πατέρα μου και χωνόμουν και εγώ εκεί από μικρό. Εκεί έπιανα το μαχαίρι. Και... Αλλά είχα. Ναι, μου άρεσε η μαγειρική. Μου άρεσε γιατί. Εντάξει, είναι και λίγο να σε πάει η μαγειρική. Γιατί πολλοί μαγειρεύουν και δεν το έχουν. Ναι, ναι. Είναι και λίγο έμφυτο το ταλέντο. Και εντάξει, μετά λόγω οι γονείς μου δουλεύανε πολύ και εμένα το σχολείο μας τότε ήταν και περίεργα. Πηγαίναμε τρεις μέρες πρωί, όχι, τρεις μέρες απόγευμα, δύο μέρες πρωί και είχα χρόνο και μαγείρευα. Με τα διαβάσματα ήμουνα, εντάξει, ένας καλός μαθητής προς το μέτριο. Και, αλλά έβρισκα, ξέρεις, με τη μαγειρική. Οι τηλεοπτικές σου εμφανίσεις πώς και ήρθαν, γιατί ξεκίνησες, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μυστικό Αρκούδι. Εντάξει. Προφανώς κάπου μάθανε, ακούσανε και κάπως έτσι ήρθανε. Δηλαδή δεν επιδίωξα κάτι εγώ στη. Δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε βέβαια ότι έχει συνεργαστεί και με τον Sky. Έχω κάνει και στο Sky κάποια βίντεο. Ναι, γενικότερα αυτά έρχονται μόνα τους. Δεν έχω επιδίωξει κάτι γιατί δεν νομίζω ότι ο μάγειρας δεν πρέπει να είναι μπροστά πάρα πολύ στη οθόνη. Πρέπει να είναι λίγο πίσω, ναι, δηλαδή να είναι στην κουζίνα του. Δεν μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο. Και να μιλάει η μαγειρική του, εννοείς. Ναι, η τηλεόραση πιστεύω ότι δεν μπορεί να δείξει πόσο καλός μάγειρας είσαι. Αυτό θα το δείξει όταν πας σε ένα εστιατόριο και φας. Άρα διαφωνείς με κάποιους μάγειρες που είναι τηλεμάγειρες τώρα πια, που κάνουν εκτελεπτικές εκπομπές μαγειρικής? Εντάξει, αυτό. Διαφωνείς με αυτή την τεχνική, ας πούμε, με αυτή την νοοτροπία? Εγώ πιστεύω ότι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να νομίζει. Καλά, πέρα, αλλά η άποψή εγώ νομίζω, ναι, η άποψή μου είναι ότι δεν. Καλύτερα να είναι μέσα στο εστιατόριο του. Για να φτάσεις σε ένα σημείο, να φύγεις από την κουζίνα σου και να πεις ότι έχεις μια ομάδα ανθρώπων από πίσω ώστε να μπορείς να βγαίνεις τηλεοράσεις και να κάνεις, για μένα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Τι θα πρότεινες στις νοικοκυρές του σπιτιού όσον αφορά στη μαγειρική, είτε σαν προϊόντα είτε σαν συνταγές καθημερινότητας? Θα πρότεινα καταρχήν να κάνουν μια σωστή προετοιμασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να βγάζουν ένα εβδομαδιαίο πλάνο στο τι θα μαγειρέψουν, να κάνουν κάποιες προετοιμασίες μέσα στην εβδομάδα που μπορούν να τις κάνουν, δηλαδή από το να ψιλοκόψουν κρεμμύδια και όλα αυτά να τα έχουν έτοιμα. Και να τους βοηθήσει στον τρόπο μαγειρέμας, όπως κάνουμε εμείς στα εστιατόρια. Εμείς κάνουμε κάποιες προετοιμασίες στα εστιατόρια. Δεν μπαίνουμε μέσα σε μια κουζίνα και τα κάνουμε όλα εκείνη τη στιγμή.
Κάνουμε τις προετοιμασίες πρωινή, ή αναλόγως πότε ξεκινάει η βάρδια. Και την ώρα του σερβιρίσματος τα κάνουμε. Τα μαγειρεύουμε και στιγμή, τα τελειώνουμε, εν πάση περιπτώσει. Άρα, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν και νοικοκύρες. Ο μύθος που λένε όμως ότι τα λαχανικά πρέπει να τα κόβεις εκείνη τη στιγμή για να διατηρούν τη φρεσκάδα και τις βιταμίνες και όλα αυτά, δεν ισχύει. Κοιτάξτε, άμα κόψεις ένα κρεμμύδι και, ξέρω εγώ, και το κρατήσεις δύο μέρες, δεν έχει υπάρχει πρόβλημα. Δεν τα λαχανικά, ούτε τα λαχανικά, άμα κόψεις το κολοκύθι, το καρότο, όλα αυτά, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα είναι μέσα σε ένα επιτρέπτο. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει μια εβδομάδα. Καλά, ναι, εντάξει, όχι σαφώς. Αλλά βάσει του προγράμματος που έχεις, να κάνεις μια μικρή προετοιμασία. Από το προηγούμενο βράδυ, ας πούμε, που έχουμε μισή ώρα και μπορούμε να ασχοληθούμε, όπως μπορούμε να κόψουμε τα οποιαδήποτε λαχανικά έχουμε. Μπορεί να ετοιμάσεις κάποια πράγματα, τα κεφτεδάκια σου μπορεί να τα έχεις έτοιμα να τα φτιάξεις, να τα βάσει την κατάψυξη για την επόμενη φορά. Να βάλεις τους γίγαντες να φουσκώσουν. Πρέπει... Ποιο? Να βάλεις τους γίγαντες να φουσκώσουν. Καλά, εντάξει, αυτά ναι. Λοιπόν, στο Mandarin τώρα, τι πιάτα μπορεί να φτιαχτεί κανείς? Τώρα στο καινούριο κατάλογο έχω κάνει ένα mix and match menu. Έχω ασιατική κουζίνα, έχω χωρίσει ασιατική κουζίνα. Έχω βάλει ένα σετ μενού, όταν λέμε σετ μενού είναι 5 πιάτα με κάποιες επιλογές, με κρέας, ψάρι, σαλάτα και ένα ορεκτικό και γλυκό. Και έχουμε ακόμα και τα μπέργκερς που έχουμε και στο G-Food που είναι το online delivery που έχουμε ετοιμάσει. Και αυτά νομίζω ότι στην ουσία, δηλαδή, στο G-Food να πούμε ότι μπορεί κάποιος να παραγγείλει τα πιάτα σου διαδικτυακά, έτσι, ναι, κάποια από τα πιάτα μου, γιατί μου γράφουν στο site, ας πούμε, ή στη σελίδα στο Facebook, γράφουν, ξέρεις, αν delivery κάνεις, ξέρω εγώ, γιατί αν και πότε να τους κάναμε και delivery, για να μην έχουν πρόβλημα εκεί πέρα, όπως μπορούμε να θέλει. Εντάξει, βέβαια, είμαστε στα βόρεια προάστια ακόμα, αλλά ευελπιστούμε να φτάσουμε και παντού. Με το καλό και η επέκταση. Η Σμύρη, μόνο μια χάρη θέλω. Αυτή τη φωτογραφία του φαγητού που είχα μέσα στο βίντεο, μπορούμε να τη βρούμε, να μην μας πει και ο Βασίλης τι ακριβώς είναι, γιατί πραγματικά. Το κρατική σιωτηρή. Πραγματικά είναι, το λυμπίζομαι. Παιδιά, τι φαντάζεσαι. Ναι, είναι και η ώρα. Είναι η ώρα τώρα, δύσκολη. Είναι και η ώρα. Να το πω, πω. Ρόκα, φράουλα. Ρόκα δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια σούπα από φράουλες. Έχουμε κάνει δηλαδή δεντρολίβανο, φράουλες. Έχουμε βράσει το ζωμό του. Και έχουμε βάλει και ένα επαναρισμένο κατσική σιωτηρί και το σερβίρουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη. Όχι, δεν είναι δύσκολη. Βάζεις το... κόβεις λίγο κρεμμύδι, λίγο δεντρολίβανο, λίγο ζάχαρη, βάζεις φράουλες, λίγο νερά και βράζει. Ένα απλά πράγμα. Η μαγειρική είναι απλή, δεν χρειάζεται πολύ ταλαιπωρή. Ναι, εντάξει. Πρέπει να... στο μυαλό σου απλώς πρέπει να είσαι πιο ανοιχτό στη μαγειρική. Δηλαδή θα σου πούνε μερικοί τώρα πάει φράουλα τώρα με το κατσική σου. Ναι, είναι πολύ εύκολο να το πούνε. Ή είχαν οριζόντιο μεγαλύτερε και φράουλες, γαρίδες με φράουλες. Έχω ένα θέμα με τη φράουλα. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να δοκιμάζεις. Μου λένε, καλά, πώς τα σκέφτεσαι. Εντάξει, έχω αποτύχει 200 φορές για να πετύχω κάτι. Δεν μου βγαίνουν όλα. Ναι. Δοκιμάζω, φτιάχνω. Πετάω και ξαναδοκιμάζω, ξαναφτιάχνω, θα πετύχω. Ναι. Πότε θα πάμε, κορίτσι, να κάνει? Σύντομα. Και τώρα μην σου πω, όπως είμαστε. Πάει ένα ανοιχτό το μαγαζί. Το μαγαζί είναι ανοιχτό. Πάντως μπορούμε. 12 ώρα έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει. Πω. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσι. Πάντα μα πάντα επιτυχίες και υπέροχες συνταγές, αν και είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Εντάξει, πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα εμείς μπορεί και κάποιοι να αρέσουν, άλλου δεν αρέσουν. Εμείς προσπαθούμε για να αρέσουν. Να είσαι πάντα δημιουργικός. Προσπαθώ. Αυτό είναι να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να πούμε ότι όλη τη δουλειά του site την κάνει και μόνος του, από ό,τι μου έχει πει. Ναι, γενικότερα, αλλά είναι. Βασικά είναι το χόμπι μου η μαγειρική. Δεν μπορώ... Η μαγειρική είναι απλά ένα χόμπι. Δεν μπορώ να το σκεφτώ σαν επαγγελματίας. Είμαι ερασιτέχνης, λίγο εραστής της τέχνης, ξέρεις. Εκεί πέρα, κάπως εκεί πέρα το παίρνω. Γιατί δεν θέλω να με πιέσει τόσο πολύ η δουλειά, ώστε να γίνει η δουλειά. Γιατί νομίζω και θα χάσω και το. Θα χάσω το παιχνίδι και. Ναι. Θα πιέζομαι πολύ μετά και δεν θέλω να πιέζω. Ειδικά με τη μαγειρική. Λοιπόν. Πάμε να σε ευχαριστήσω ξανά πάρα πολύ. Ελπίζουμε σύντομα να σε ξαναδούμε έτσι. Ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, δεν ξέρω πού είστε. Θα πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα. Πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που σας δείχνουν τα κορίτσια μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους.